Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στην Νοηματική. Πανικό επικράτησε στην Κρήτη μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,8 ρίκτερ με εστιακό βάθο 10,8 χιλιόμετρα που είχε ω αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άνθρωπο. Ο άτυχο άνδρα έκανε εργασίε στην εκκλησία του προφήτη Ηλία έξω από το αρκαλοχώρι όταν καταπλακώθηκε από τον τρούλο του ναού. Υπάρχουν ακόμη τουλάχιστον 12 τραυματίε, ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που παγιδεύτηκαν στα σπίτια του με την πυροσβεστική, αλλά και κλιμάκιο τη εκάμυνα πέφτουν για απεγκλωβισμούς. Σοβαρέ ζημιέ υπάρχουν σε πολλά κτίρια και στήλου τη ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Μετά τον κύριο σεισμό, ακολουθούν ισχυροί μετασυσμοί. Στην Κρήτη έχει μεταβεί και ο Υπουργό Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία Χρήστο Τηλιανίδη, ενώ η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Σε λίγη ώρα, η Επιτροπή Εκτίμηση Σεισμικού Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Ήδη στείνονται σκηνέ για 2.500 ανθρώπου που δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια του λόγω των ζημιών. Στη Γαλλική Πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλισίων. Στη συνάντηση θα συζητηθεί η απόκτηση τριών αντί τεσσάρων γαλλικών φρεγατών τύπου Μπελαρά, εκτό από τα έξι επιπλέον αεροσκάφη Ραφάλ. Οι δύο πλευρέ βρίσκονται πολύ κοντά στο να δώσουν τα χέρια για τι υπερσύγχρονε φρεγάτε, οι οποίε θα κοστίσουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ανακοινώσει θα γίνουν άμεσα πιθανότατα αύριο. Αφορμή για την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στο Παρίσι είναι τα εγγένεια τη έκθεση Παρίσι Αθήνα, γέννηση τη σύγχρονη Ελλάδα στο Μουσείο του Λούβρου. Διερευνητικέ επαφέ έχει ήδη ξεκινήσει ο νικητή των γερμανικών εκλογών, Όλαφ Σόλτ, που προβλέπει την σύσταση κυβερνητικού συνασπισμού με του πράσινου και του φιλελεύθερου. Το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών ήρθε δεύτερο με την Άγγελα Μέρκελ να μπαίνει στο χρονοτούλεπο τη ιστορία. Οι ψηφοφόροι είπαν ξεκάθαρα στο συντηρητικό κόμμα Τσεντεού τη Άγγελα Μέρκελ ότι μετά από 16 έτη στην εξουσία είναι καιρό να πάνε στην αντιπολίτευση, δήλωσε καταχειροκροτούμενο ο Σόλτ. Πράσινοι και ελεύθεροι δημοκράτε κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιλέξουν το κόμμα με το οποίο θα συγκυβερνήσουν. Από την άλλη πλευρά, είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με το Τσεντεού ή το S5 αν έρθουν σε εμά, διευκρίνησε ο ηγέτη του κόμματο των Ελεύθερων Δημοκρατών, Κριστιαν Λίτνερ. Πονοκέφαλο προκαλούν στην κυβέρνηση οι αντιεμβολιαστέ και το κίνημα κατά των εμβολίων. Αγώνα δρόμου γίνεται για την αύξηση των ποσοστών του εμβολιασμού, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα, όπου ήδη υπάρχει μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, με τι αρχέ να βρίσκονται σε εγρήγορση σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον κλίνε μονάδα εντατική θεραπεία. Σε πόλεμο με του αντιεμβολιαστέ βρίσκεται η κυβέρνηση με την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο να έχει ξεκινήσει σαφάρι ελέγχων στα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να εντοπίσει πιθανά κυκλώματα που επηρεάζουν ομάδε ανθρώπων ώστε να μην εμβολιαστούν. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα επιστρέψει η ανθρωπότητα στην κανονικότητα, σύμφωνα με τον διευθυντή τη Pfizer, Albert Μπουρλά, ο οποίο επεσήμανε πω θα συνεχίσουν να εμφανίζονται νέε μεταλλάξει και η νόσο θα εξελιχθεί σε μια εποχική γρήπη, η οποία θα απαιτεί ετήσιο εμβολιασμό. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 2.130 νέα κρούσματα 323 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 47 συμπολίτες μας κατέληξαν. Με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ συζητείται σήμερα η επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ακρίβειας. Ο Αλέξη Τσίπρας από το βήμα της Βουλής σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε την κυβέρνηση για ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας ενώ εξέφρασε την ανησυχία του και για τις ανατιμήσεις στα τιμολόγια των επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να χαρακτηρίζει τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση πολιτική ανεμοδούρα και να τον κατηγορεί πω βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο. Χάο επικρατεί στη Βρετανία εξαιτία τη έλλειψη καυσίμων. Δεν είναι λίγοι αυτοί που ανοίγουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων για να κλέψουν καύσιμα, αφού έχει εξαντληθεί το 50 με 90% των αποθεμάτων βενζίνη και ντίζελ. Το πρόβλημα ξεκίνησε την Παρασκευή όταν γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά μικρό αριθμό πρατηρίων τη, καθώ δεν μπορούσε να τα ανεφοδιάσει διότι δεν υπάρχουν αρκετοί οδηγοί βιτιοφόρων για να μεταφέρουν καύσιμα. Η κυβέρνηση του Boris Τζόνσον προσπαθεί να βρει τρόπου προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση στη χώρα. Ο Βρετανό Πρωθυπουργό αποφάσισε να χορηγήσει βίζα σε 5.000 ξένου οδηγού φορτηγών, ενώ υπάρχουν και σκέψει να επιστρατευτούν οι ένοπλε δυνάμει τη χώρα για τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το νοηματικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Ακολουθεί η εκπομπή επί του πιεστηρίου με τον Γιώργο Σιαδήμα και τον Βασίλη Κουρί. Όλε οι εξελίξει αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα στι 10 με τον Γιώργο Μελιγκόνη. Καλό σα βράδυ!